ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εκατοντάδες εργαζόμενοι διαδήλωσαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας μαζικά στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΕΣΕΕ. Θέλουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις θέλουμε τώρα. Το κέντρο της Αθήνας παρέλυσε. Εργαζόμενοι και σωματεία έκαναν πορεία προς την πλατεία Συντάγματος. Πλέον οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλο να ζουν έτσι. Στη μεγάλη συγκέντρωση συμμετείχαν και οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα, για τα δικαιώματά μας. Το παρόν στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας και ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Παλεύουμε και διεκδικούμε μαζί με όλο τον εργαζόμενο λαό μέτρα αντιμετώπισης του τεράστιου κόστου ζωής με υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Η πολιτική της κυβέρνησης που διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, που προωθεί τον πληθωρισμό της απληστίας, δεν είναι μονόδρομος. Χειρόφρενο για 24 ώρες τράβηξαν μετρό, ηλεκτρικός, τραμ και προαστιακός, ενώ στάσεις εργασίας προγραμματίστηκαν σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Και οι οδηγοί ταξί ανέβασαν χειρόφρενο από τις 5 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Εργαζόμενοι διαδήλωσαν και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι εργαζόμενοι κατέβηκαν μαζικά γιατί ακριβώς τα προβλήματά τους είναι πιεστικά. Και μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για τους χαμηλούς μισθούς. Την ίδια ώρα οι Έλληνες πολίτες σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δηλώνουν σε ποσοστό 86% ότι δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς τους εξαιτίας του πληθωρισμού. Ενώ το 74% θεωρούν ότι το βιωτικό επίπεδο έχει πέσει εξαιτίας της ακρίβειας.